Καλησπέρα, είμαι ο Αγγέλος ο Μαβίντεο. Σήμερα είναι 5η 13 Ιουλίου 2023 και μάλλον είναι η πιο ζεστή μέρα της χρονιάς. Μην πω και των τελευταίων 2 χρόνων και γίνει υπερβολικός. Κάνει πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Είχα σκοπό αυτό το βίντεο να το κάνω στο νέο μου στούντιο. Έχω φτιάξει φυσικά δει προηγούμενο βίντεο πριν από μία εβδομάδα περίπου. Αλλά τι κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και τότε μου λέει, είσαι τελείως ηλίθιος. Αφού λέει, κάνει ζέστη. Γιατί δεν αισθάνεσαι τίποτα μέσα εδώ στο δωμάτιό σου που μας έχει ξαναπεί ότι το δωμάτιό σου έχει μία αποπνικτική ατμόσφαιρα. Γιατί δεν το σκέφτηκα. Επειδή νόμιζα ότι θα μπορούσα να τη βάλω καθαρά χωρίς να την ανοίξω να μυθεί. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, σοδεύεις ρεύμα και το ρεύμα μπορεί να ανεβεί στο Θεό οι τιμές. Και επειδή εγώ τώρα η αλήθεια είναι δεν θέλω να έχω πάρα πολύ ρεύμα, όταν ήμουν να ανοίγω είτε το μεσημέρι που κοιμάμαι, το ύπνο το μεσημέρι, είτε το βράδυ. Κάτω, βέβαια, ανοίγω στάνταρ στην συνέχεια. Βέβαια, τώρα που λείπει η αδερφή μου, μπορούσα να κοιμάμαι στο δικό της δωμάτιο που είχε κοντίσιον, αλλά όταν κοντίσιον δεν τα πολύ πιστεύω γιατί. Γιατί αν πάθω ψήξη και να βάσω πυρετό, θα χάσω όλες μου τις διακοπές. Βέβαια, τώρα πλέον η ΙΗ, όπως είναι και η γρήπη, όπως είναι και ο COVID, όλοι ξέρετε ότι η ΙΗ είναι η χειρότερη περίοδος τους, είναι το καλοκαίρι. Διότι η ΙΗ αποδυναμώνονται το καλοκαίρι. Είχε κατακούσει ποτέ άτομο να κολλάει γρήπη το καλοκαίρι? Γιατί με τις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν στην επιφάνεια αλλά και στη γη ατμόσφαιρα, πέρα από αυτές τις ασθένειες όπως την υφηματία της πηγή, η οποία μεταδίδεται με τον αέρα. Το μεσημέρι είναι και η γρήπη μεταδίδεται με τον αέρα. Και δεν κολλάει πολύ κόσμο να γρήπη το καλοκαίρι, ούτε ο COVID. Σας λέει εδώ ένας άνθρωπος, εγώ δηλαδή, που έχει κολλήσει COVID και ξέρει πως είναι. Ναι, παιδιά, κολλήσει COVID. Έχω κάνει και σε COVID πριν από ένα χρόνο. Έχασα μια μέρα στη σχολή και μετά πήγα με μάσκα. Δεν είχα συμπτώματα, ήμουν απλά κρύωνα και είχα και λίγο μεγαλούς ο λαιμός μου. Και μου πόναγαν λίγο και τα πόδια μου και τα χέρια μου. Εγώ καλά μου. Νέο συμπτώματα σε αυτές τις ιώσεις. Πολύ ζεστή σήμερα. Μπορεί να φτάσει και 42 βαθμούς. Λέμε τώρα, έχω κάνει επιθετικά σενάρια. Αν μπούμε σε ένα αυτοκίνητο, θα λέει σίγουρα πόσο θα έχει ανέβει σήμερα ειδικά. Είδα ότι η προηγούμενη μου ανάλυση για τον καύσωνα. Για αυτό που. Μάλιστα. Είναι γελοί τύποι. Έχουν βγάλει μέχρι και όνομα για τον καύσωνα. Κλέον. Λες δε φίλε, τώρα βγάζουν ονόματα σε χρυκίδες. Χρυκίδες δεν, να καταλάβω, για να τη λέμε πιο εύκολα. Άντε τον καύσωνα. Άρα θα μου πεις ότι έχεις κοινωθεί όλες να χτυπήσει την Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια να υπάρχει πάλι ονομασίες. Πότε ήταν φέτος μωρέ. Κάτσε πες λεγόταν Ειρήνη, Πόπες η Μίδια που χτύπησαν, που άλλα το περσινό χιόνι, όχι το φετινό, δεν ήταν τίποτα. Αν και χιόνισε στην Αθήνα. Αλλά το χιόνι πέρυσι με την Ειρήνη ήταν άλλη φάση. Και ο χιόνι δεν βλέπω συχνά στην Αθήνα. Γιατί έχω την τύχη να μένω στη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Θυμάμαι, είχα δει στις ειδήσεις σχετικά με την καταιγίδα που χτύπησε την φιλο. Έλα το, όχι τηλέμαχος. Α! Όχι Κλεοπάτρα. Μπάρμπαρα! Το θυμήθηκα. Α, είδες, το θυμήθηκα. Γύρισα 5-6 βιντεάκια σίγουρα. Φέτος δεν ήταν τόσο πολύ απολαυστικό το χιόνι, κάτσε μόνο 2 μέρες και λίγο παραπάνω. Ενώ πέρυσι με την Ειρήνη διέγησε μία εβδομάδα που το χιόνι ήταν ορατό στην επιφάνεια για τα αυτοκίνητα. Ενώ είχα δει τις ειδήσεις που είχε χιονίσει στην Εύβοια, που είχαμε πάει φέτος τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν είναι πέρυσι πλέον, δεν έχει περάσει ακόμα ένας χρόνος, οπότε είναι τα Χριστούγεννα του 22 είχαμε πάει στην Εύβοια, 22-23. Πήγαμε στη στενή, πήγαμε σε ένα αρτάκι, πήγαμε στο Βασιλικό που γύρισε βιντεάκια
Για στον Αιγάνη το Ρώσο που ήταν χαμά το χωριό. Αρχιόνι δεν είδαμε. Γιατί φέτος, θα πούμε λίγο το στραβού το δίκιο, ότι αυτό φέτος που είδαμε φέτος με το χειμώνα δεν ήταν χειμώνα. Ήταν περισσότερο άνοιξη. Γιατί είχαν πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή καμία σχέση με άλλους χειμώνες που έχω δει ποτέ ever. Πραγματικά καμία σχέση. Τώρα, ας ο καύσωνας είναι πιο καταβεβλητικός από το χειμώνα. Γιατί το χειμώνα μπορεί να βγαίνει έξω. Να κάνει. Δηλαδή, δεν είναι όπως στην Αμερική που εκεί θάβονται όλα τα πάντα κάτω από το χιόνι, που εκεί είναι χειρότερα. Εκεί θυμάμαι χιονοθύελες. Εμείς εδώ τώρα, η χιονοθύελα με το χιόνι έχει μια μεγάλη φορά. Ότι στη χιονοθύελα υπάρχουν και δυνατοί ανέμοι και χαθαμοκρασίες κάτω από το 0. Δηλαδή μπορεί να στην Καναδά π.χ. φτάνει και μείον 25. Στην Αμερική μπορεί να φτάσει μείον 30. Θερμοκρασίες που συναντάμε στην Ανταρκτική, στη Ιρλανδία κλπ. Στην Αλάσκα που είναι όλο χρόνο παγωμένα εκεί. Και συναντάμε θερμοκρασίες που εδώ πέρα στην Ελλάδα φαίνονται αδιανόητες. Πραγματικά αδιανόητες. Ποτέ δεν έχω ακούσει στην Ελλάδα να έχουν τέτοιες θερμοκρασίες. Το μέγιστο που μου θες είναι μείον 5 στην Αθήνα. Τώρα στο Μέτσοβο που είχαμε πάει το 17 με τον πατέρα μου για την οικογένειά μου στο πρώτη φορά που είχαμε πάει Μέτσοβο, όχι φέτος που πήγαμε το Πάσχα, φέτος που πήγαμε Πάσχα. Το 17 είχαμε πάει χειμώνα. Δεν πήγαμε ούτε στις Φιλιάτες που είχαμε πάει φέτος, ούτε. Πού είχαμε πάει, ρε φίλε. Άρα φέτος είχαμε πέσει τώρα σε πόλεις, όχι τίποτα σε χωριά. Με σε χωριά πήγαμε μόνο στην Πορτίτσα και στις Φιλιάτες. Πήγαμε και στα Γραβενά, πήγαμε και στα Ιωάννινα, έκανα και αισθητικά βιντεάκια. Κάτι εγώ ξέρετε πάρα κάνω βιντεάκια που πάμε. Για να κρατά τις μνήμες για πάντα. Να μπορούσα να το θυμάμαι για πάντα, για μια ζωή. Μέχρι να αφήσω αυτόν τον κόσμο για να πεθάνω, λέμε τώρα. Τι πας και τώρα, Άγγελε, λες τέτοια για θανάτους και τέτοια. Και τώρα, αφού είπα στην αρχή να το συμπληρώσω για να μην το ξεχάσω να το αναφέρω. Ότι υπόθεσα ρωτάτε γιατί η Ράγκελε βγήκε στο στούντιο. Βλέπουμε που μας έχεις δείξει ότι έχεις στήσει και το στούντιο όπως ακριβώς το θέλεις. Γιατί μου έχεις κάνει πάρα πολύ στιγμή να βγω έξω. Δηλαδή σήμερα δεν κάνω να βγεις έξω μες στον ήλιο για να σε βαράει. Βασικά σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα για να πάω για μπάνιο. Αλλά επειδή στη θάλασσα εγώ δεν πηγαίνω στην Αθήνα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να πας από το σπίτι που μου έπαιρνε στην Πέφχη στην μια παραλία, όπως είναι το Σκοινιά, όπως είναι το Αυλάκι, όπως είναι το Πορτοράφτη, όπως είναι τη Βαριμπόμπη, όπως είναι, Βαριμπόμπη, όπως είναι η Βούλα, όπως είναι το Φάλιρο, όπως είναι ο Άλυμος. Δεν, εγώ ποτέ δεν έχω πάει θάλασσα. Είχα πάει, θυμάμαι, μετά από χρόνια σε μια που εγώ ήταν κακιά σκάλα, που είπαινε κοντά στη Νέα Μάχρη. Δεν είχα πάει όμως με τα λεωφορεία και μετά με τις προσταχούς, είχαμε πάει μετά με το αυτοκίνητο. Επειδή τότε η μητέρα μου δούλευε και είχε κάνει μαθήματα νηματικής, που είναι που τελικά πάνω κάτω δεν τις σύνασαν πουθενά. Αλλά εντάξει, καλό είναι να μαθαίνεις κάποια πράγματα, μαθαίνεις και έναν άλλο τρόπο ζωής που δεν τον βλέπεις συχνά. Μάλιστα, μου είχε πει θυμάμαι ότι τα μαθήματα νηματικής τα είχε κάνει με οφάλαλο δάσκαλο. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο πολύ δύσκολο θα ήταν να μάθεις για μια τέχνη χωρίς να μπορείς να ακούσεις, να δεις, για να ακούσεις και να μιλήσεις κανονικά. Δεν έχω φίλε κανένα θερμόμετρο, θέλω να μετρήσω λίγο τη θερμοκρασία. Άλλητε ότι έχω, γιατί χθες πήγα με το όχι μας, με το μόπεδ στις δουλειές μου, δεν θα πω τώρα από ακριβώς. Και έβαλα αυτό το κράνο, αν θέλετε να το φορέσω λίγο να το δείτε κι εσείς. Αν με έχετε δει, φαντάζομαι. Αμέσως. Το καπέλο δεν το βγάζω, γιατί έχω χαλιά κούρεμα. Ορίστε. Αν βγάλω και το καπέλο θα φανεί ολόκληρο. Θα είναι πιο σωστό τότε. Α, φυσικά να βγαίνω σε φάω το καπέλο. Το καπέλο το φάω μόνο για τα βίντεο. Για να μην φαίνεται τα μαλλιά μου. Κάποια στιγμή θα το ξεπεράσω και θα το βγάλω. Αλλά προς το παρόν, όχι. Το καπέλο παραμένει.
Είναι γιατί ίδια καπέλα, αν είτε. Είτε. Είναι αυτό μοιραία, μητέρα μου, ψυχία. Έχω και δύο άλλα εδώ. Να σας τα δείξω. Αυτό εδώ που το φόραγα πέρυσι. Το οποίο είναι το Subaru World Rally Team. Subaru είναι η αγαπημένη μου εταιρεία αυτοκινήτων. Αμένο μου αυτοκίνητο είναι Subaru Impreza STI 5. Το μάστε των ονείρων μου. Μετά είναι το Mitsubishi Lancer Evolution. Και μετά είναι το Toyota Supra. Ή το Skyline λέμε τώρα. Είναι, αυτά είναι, η θέση είναι λίγο μάχωρη για, για την πιο χαρακτηριστική τη θέση των αγαπημένων μου αυτοκινήτων. Βέβαια τώρα εγώ θα μου πεις, λες, δεν έχεις ασχοληθεί με αυτοκίνητα ποτέ στο κανάλι σου. Λάθος, αυτό είναι λάθος, έχω ασχοληθεί. Απλά δεν έχω, απλά έχω συγκεκριμένα αυτοκίνητα που έχω βάλει μέσα στο άλμπουμ μου. Θέλω να πάω να τα φέρω και να τα ψηλοδούμε. Αν και ακόμα δεν τα έχω παρουσιάσει καθόλου. Για τα αυτοκίνητα έχω φτιάξει δύο άλμπουμ. Το ένα έχει μόνο concepts και το άλλο έχει μόνο ελληνικά και hyper αυτοκίνητα. Καλά, περίμενε. Δεν βλέπετε, δεν κρατιέμαι. Αν το φέρω. Λοιπόν, εγώ τη συνεχίσω να μιλάω πίσω την κάμερα για να μην φανείτε και πολλά μικρό. Λοιπόν, πού είναι τα αυτοκίνητα τώρα. Εδώ υπάρχει μια μικρή δυσκολία, δε φίλε. Απλά όλα τα έχω κάνει χάλια εδώ πέρα στο δωμάτιο μου. Δεν μπορώ να τα βρω ακόμα ούτε εγώ ίδιο. Πολλοί λένε πως έχω φτάσει στο σημείο να είναι τόσο χάλι το δωμάτιό μου. Μην το συζητάς, δεν είμαι χαρμένος για αυτή την πρόοδο του δωματίου μου. Δηλαδή και πάλι που το φτιάχνω, σε ένα δευτερόλεπτο το χαλάω σε πολύ λίγο χρόνο. Που είναι το άλμπουμ. Γιατί έχω φτιάξει μόνο ένα, έχω φτιάξει δύο άλμπουμ αυτοκίνητα. Απλά, έτσι. Να έτσι. Πού είναι μωρέ. Εδώ το έχω, θυμάμαι. Κάτσε, κάτσε, γιατί θα τελαθούμε. Να το. Αυτό είναι. Όχι. Έλα, γάμο, πού είναι. Χάνω κι εγώ, ακόμα κι εγώ ήδη. Έλα γαμό, πού είναι. Χάνω κι εγώ, χάνω και στα βίντεό μου. Χαίστε. Δεν θα πάω το χρόνο με τα βίντεο. Δεν το βρήκα. Έστω. Πού είναι ρε γαμό, Παναγία μου γαμό.
Κάτω. Το βρήκα. Άμορ, τέλος. Finally. Ήτανε σε εμφανέ σημείο. Να το. Αυτό εδώ είναι. Μικρό και έχω αφήσει και σελίδες και νέες. Και πολλές είναι, δηλαδή θα τις γεμίσω αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν έχω βρει άλλες φωτογραφίες με αυτοκίνητα. Γιατί όπως βλέπετε έχω βάλει μόνο κόνσεπτ με αυτοκίνητα. Πρωτότυπα. Από διάφορες εταιρείες, έχω βάλει και από Renault, έχω βάλει και από Lamborghini, έχω βάλει και από Ferrari, έχω βάλει και Citroën, έχω βάλει και διάφορα άλλα. Αλλά μακράν τα καλύτερα μόνο στο αυτοκίνητα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τώρα είναι αυτά εδώ. Θα σα τώρα, πριν να μην διαλυθούν, αυτά εδώ. Τα InSpeed. Ευρική εταιρεία με τη Γενέβη που φτιάχνει αυτοκίνητα πρωτότυπα από διάφορους κατασκευαστές που είναι από μιμήσεις από αυτοκίνητα άλλων εταιριών. Όπως είναι π.χ. το Porsche, με Nissan Silvia, Dodge Viper, Pony. Ναι, είναι πραγματικά γαμάτα. Βέβαια, τέσσερα, η InSpeed δεν έχει φτάσει πολλά αυτοκίνητα concepts, έχει βάλει μόνο κανένα 15. Μάλιστα, αυτό το album το έχουμε φτιάξει μαζί. Δεν το είχα φτιάσει μόνος μου, δεν το είχα φτιάσει τελείως μόνος μου. Το είχα βάλει μαζί, το είχαμε δει μαζί αυτό το άλμπουμ. Και μάλιστα, έχω αφήσει και ένα σελίδες. Να δω πως είναι. Έτσι από περιέργεια. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 σελίδες που είναι έτοιμο το από κάποια στιγμή λέμε τώρα, επιθετικό σενάριο κάνω τώρα εγώ, θα κάνω σενάρια και κάποια στιγμή θα τα γεμίσω. Απλά τώρα δεν έχω βρει κάποια φωτογραφία να βάλω. Έχω κάποιες αυτοκίνητα αλλά δεν θα τις βάλω, δεν θα βάλω αυτές μέσα στο άλμπουμ αυτό, θα βάλω άλλες φωτογραφίες που μου αρέσουν. Γιατί έχω και άλλες φωτογραφίες με αυτοκίνητα. Αλλά δεν έχω βρει κάποια που μου αρέσει για να την βάλω μέσα στο άλμπουμ. Έχω μάγει και συνέβη πως έφαγα το χρόνο με το άλμπουμ αυτό γιατί ήθελα να το βρω. Ήτανε στο πιο εύκολο σημείο. Βέβαια τα έκανα χάλια πάλι εκεί. Αλλά στο επόμενο βίντεο θα τα φτιάξουμε αυτά εκεί. Να μην είναι τόσο χάλια μόνιμα. Μπας και μπορέσω να ζω σαν άνθρωπο σαν φίλε σε αυτό το δωμάτιο. Γιατί να είναι πάντα χάλια δεν λέγει πολλά. Μάγκες, εμένα δεν μ' αρέσει να είναι το δωμάτιο μου χάλια συνέχεια. Δηλαδή θα μου άρεσε περισσότερο να είναι οργανωμένο. Συ είναι οργανωμένο, αλλά δεν είναι τόσο οργανωμένο. Σας έχω εξηγήσει το σκεπτικό μου, πως ακριβώς κερδίζω εγώ από αυτό. Μπορεί από εσάς μπορεί να πιάνετε άμεσα το νόημα, αλλά πιστεύω ότι αν το καλοσκεφτείς λιγάκι, μου έχει νόημα. Οι λόγοι που έχω θέσει για την εγκαταστασία στο μάτιό μου. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο θέμα του βίντεο που είναι ο καύσωνας. Το βίντεο θα ονομαστεί The Heat Wave, the hottest day of the year. Χωρίς πάρτι, χωρίς τίποτα. Θα ονομαστεί έτσι, ο τίτλος θα είναι Stay Τίτλος. Θα το ονομάσω έτσι The Hottest Day of the Year. Θα έρθει δηλαδή ένα ανάλυση, για να έρθετε την ανάλυση. Άξι, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, πέρα με τις αναλυσούλες μας.
Επιτέλους, δεν θέλω να κάνω μια normal ανάλυση, γιατί τόσο καιρό έκανα μόνο βλακίες. Κάνω μια ανάλυση της προκοπής, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Άγασε να πάει 25 λεπτά, 26, για να διατηρήσω λίγο τα όρια του βίντεο. Λογικά αύριο Παρασκευή που θα ανέβει το βίντεο, το γυρίζω σήμερα που είναι ζητώ σε τη μέρα και θα ανέβει αύριο που θα είναι ακόμα πιο ζεστά μάλλον. Αλλά εσύ, επειδή το έχω στελήσει το θέμα, δεν θα κάνω άλλη ανάλυση για το καύσωνα, γιατί θα περάσει από το γιώσιο της Ευρωκύριακο και θα πιστεύουμε σε πιο νορμά θερμοκρασίες. Με σήμερα σε μητέρα μου βάζει κοντίσιον. Εγώ κοντίσιον δεν μπορώ καθόλου, γιατί μετά κρυώνω. Έτσι, αυτό μπορείς να το ρυθμίσεις και να ρυθμίσεις τη δύναμη. Εγώ δεν το έχω, δεν μπορώ να δω πώς το κάνεις ακριβώς. Δηλαδή εκεί λίγο με ψιλοφρικάρει το όλο θέμα. Λοιπόν, στο επόμενο μας βίντεο θα φτάσουμε λίγο το χάος. Θέλετε να πάρετε για μας και να το δείξω, μιας και ακόμα δεν έχουμε λίγο χρόνο. Ωραία, φέρνω την κάμερα στο χέρι για να σας δείξω τι εννοώ με τον όρο χάος. Αυτό εδώ εννοούσα. Βλέπει και το στούντιο έξω. Έτσι να σας το δείξω. Αν το θυμάστε, είχατε δει και στο προηγούμενο βίντεο. Εδώ, να το. Έτσι, πολύ λίγο πιο μακριά. Εδώ. Αυτό είναι το νέο μου στούντιο. Που τώρα λόγω της ζέστης δεν βγαίνω έξω για να το χρησιμοποιήσω. Ορίστε και τα άλμπουμ. Πώς το κάνω τώρα που το ψάχνα. Ναι, θυμώνω εύκολα. Εκνευρίζομαι εύκολα. Το παρατηρώ, αλλά αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω. Είναι το χαρακτήρα μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μένετε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε. Άντε, επιτέλους, θα φτάσουμε λίγο αυτό το χάος, γιατί και εγώ μερικά βάλεχα να το βλέπω έτσι. Έτσι, και τώρα σε καμία εβδομάδα από τώρα θα φύγουμε για Μύκονο. Καλά, βίντεο θα χάσω σίγουρα στο καράβι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το χάσω. Θα πάμε Μύκονο ή θα πάμε σε ένα άλλο νησί. Για διακοπές. Δεν σου πω πού, να το κρατήσουμε για έπληξη. Αλλά εντάξει, εγώ εντυπωσιάζομαι εύκολα με τα ταξίδια που πηγαίνω. Αλλά προτιμώ να μην σα πω τίποτα. Εσύ ξέρετε ότι θα πάμε, αλλά δεν θα πω τα ημερομηνίες και τέτοια, γιατί ακόμα δεν είναι και πολλά σίγουρα πράγματα. Αν και έχουμε κανονίσει τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο που θα μείνουμε στο νησί αυτό, που είναι κοντά στην Μύκονο, είναι γύρω στις 2 ώρες. Με χωρίς στάση. Είναι μέσα στην Ικαρία. Stop. Τέλος. Δεν θα πω άλλα. Γιατί δεν θα κάνω σπόλια για να μου ξεφύγει τίποτα. Τι λέτε. Είτε εδώ. Πώς είναι το χάος. Το απόλυτο χάος, παιδιά. Και φαντάζομαι ότι πριν από λίγες μέρες καθαρίσαμε. Είτε εδώ πάλι δε φίλε, αμαν. Εδώ έχω και το μόπε τα πράγματα. Το πατήρι το γυλαίκο μου, τις τα παίρνω για να βάλω τα πράγματα μου μέσα. Το κράνος μου. Και ένα πιάτο εδώ, είμαι στη μέση. Έλεος ρε φίλε, πραγματικά. Είμαι ένα έλεος. Να το έχω να πω. Είμαι ένα έλεος. Ένα έλεος και μισό. Άσε σε πίτσι έτσι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έντε μέχρι το τέλος και που με ακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!